Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι Παρασκευή. Εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Αιγαίο, εύχομαι όλοι να είσαστε καλά. Μια όμορφη μέρα στην περιοχή μας και με τη θερμοκρασία λιγάκι να μας γλυκαίνει την ατμόσφαιρα, καθότι είχαμε φτάσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Άλλωστε, αυτά είναι και τα χαμηλότερα επίπεδα στα Δωδεκάνησα αλλά και στο νησί μας. Και έτσι τώρα αρχίζει η θερμοκρασία να αγγίζει τους 9-10 βαθμούς Κελσίου και περισσότερο τις επόμενες ημέρες, όπως μας λένε οι μετεωρολόγοι. Εύχομαι όλοι να είσαστε καλά λοιπόν και να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ένα Σαββατοκύριακο που για μας έχει πολλά, ώστε να καταγράψουμε και να μπορέσουμε από Δευτέρας και πάλι να σας δημοσιοποιήσουμε μέσα από τις εκπομπές, μέσα από τα δελτία ειδήσεων και τα site του σταθμού. Θέλω να πω λοιπόν ότι τόσο σύλλογοι, φορείς, αλλά και παρουσιάσεις βιβλίων και όχι μόνο είναι στην ατζέντα του Σαββατοκύριακου. Και θα σας πω λοιπόν από τώρα ότι της Κυριακής το κάλεσμα είναι από το Αναγνωστήριο Καλύμνου Εμούσε και την αστική εταιρεία Ιπποκράτης Κο, που προσκαλούν το κοινό στην παρουσίαση του βιβλίου «Ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου Πολιούχου της Καλύμνου», του αρχαιολόγου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναγνωστηρίου Καλύμνου, κ. Μιχάλη Κουτελά. Θα πραγματοποιηθεί λοιπόν η εκδήλωση αυτή Κυριακή, όπως είπαμε, 12 Φεβρουαρίου, στις 11:30 το πρωί, εκεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Λέρου Καλύμνου και Αστυπαλέας. Αυτά για το συγκεκριμένο λοιπόν θέμα της Κυριακής, ενώ για το Σάββατο μη συζητάτε, έχουμε διάφορα καλέσματα, τόσο από το Λύκειο Ελληνίδων, όσο και από συλλόγους που λίγο μετά θα κόψουν και τη βασιλόπιτά τους, όσο και εκλογές φιλοζωικής και όχι μόνο. Όλα αυτά λοιπόν μέσα στο Σαββατοκύριακο, εν μέσω πολλών άλλων ρεπορτάζ, καθότι καταλαβαίνετε ζαχαροπλαστεία, ανθοπολία, καταστήματα με δώρα, όλα έχουν ήδη βάλει τα ερωτικά γιορτινά τους, με αποκορύφωμα την Τρίτη, όπου είναι η 14η Φεβρουαρίου, για όλους αυτούς που γιορτάζουν. Γιατί παντού, κάθε χρόνο, βλέπετε να υπάρχει αυτό το ωραίο κόκκινο, γλυκό, σκηνικό, με πάρα πολλές επιλογές για αυτούς που θα σπεύσουν να προμηθευτούν κάτι για τον αγαπημένο, για τον σύντροφο κτλ. Λοιπόν, εμείς σας προσγειώνουμε μετά από όλα αυτά που είπαμε στην πραγματικότητα και το λέω αυτό γιατί κάθε φορά που θα υπάρξει μια συνέντευξη τύπου και θα υποθούν διάφορα, πόσο μάλλον σε μια χρονιά και τροχιά εκλογών, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει η απάντηση. Η απαντητική λοιπόν συνέντευξη. Οπότε το είπα αυτό γιατί χθες προσπαθήσαμε από τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε η Δημοτική Παράταξη Νέα Κάλυμνος του Γιάννη Γαλουζή με τον επικεφαλής τον κύριο Γαλουζή εκεί παρόντα και τον κύριο Μικέ Ρίγα και τον κύριο Ποθητό Μαγκούλια. Προσπαθήσαμε εν μέσω τόσων άλλων θεμάτων να πάμε στο κεντρικό σημείο, δηλαδή σε όλα όσα είπε για την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, για τη Σχολή Μηχανικών, για το Βρεφονηπιακό Σταθμό, για μία ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ, για πάρα πολλά που είπε ο κύριος Γαλουζής. Μιλάμε σχεδόν μισή ώρα, δώσαμε έτσι το στίγμα του μεγαλύτερου μέρους της συναντεύξεως. Αφήσαμε όμως κάποια σημεία, γιατί καταλαβαίνετε και το αρχικό, το εισαγωγικό κομμάτι δεν το είδαμε, αλλά σίγουρα υπήρξαν και υπόθηκαν πολλά μετά την αποχώρησή μας, διότι ο χρόνος δεν έβγαινε. Έπρεπε να έρθουμε για να αρχίσουμε να ετοιμάζουμε το υλικό και να μπορέσουμε να σας μεταδώσουμε έτσι το μεγαλύτερο κομμάτι από όλα όσα υπόθηκαν εκεί, με τις όποιες προσεγγίσεις σε διάφορα θέματα έγιναν. Δεν είδαμε δηλαδή ούτε τον κύριο Μικέρυγα να μιλάει. Οπότε σε αυτό θα σταθούμε, δηλαδή στο πρώτο 15 λεπτό. Γιατί μετά, σας λέω από τώρα το σχέδιο της εκπομπής σήμερα, ότι ο Δήμαρχος Καλυμνίων από τη στιγμή που είδε μετά το τι υπόθηκε και σε ποια σημεία και για ποια έργα κτλ, θέλησε σήμερα να δώσει σε κάποια απαντήσεις. Έτσι λοιπόν θα συνεχίσουμε λίγο μετά για να μιλήσει για την ΑΕΝ και τη Σχολή Μηχανικών. Στο τρίτο μέρος θα μιλήσει για το Βρεφονηπιακό Σταθμό και γενικότερα για προσλήψεις αλλά και στο τελευταίο μέρος της καθαριότητας, στο κομμάτι αυτό.
Και στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, αγαπητοί μου φίλοι, μια που σήμερα είναι και η γιορτή του Αγίου Χαραλάμπους, χρόνια πολλά σε κάθε χαράλαμπο, μπάμπι, χαρούλα, χαραλαμπία, να χαίρονται τα ονόματά τους, να είναι όλοι καλά και βέβαια σε αυτούς που έχουν γενέθλια, να είναι χιλιόχρονοι, να είναι καλά, γεροί και ευτυχισμένοι. Πάμε όμως να πούμε ότι στο τελευταίο μέρος από τον Μανώλη Μέρη και ένα μεγάλο έτσι ωραίο απόσπασμα από τον Άγιο Χαράλαμπο στο χωριό το έχουμε για το τέλος της εκπομπής μας. Πάμε λοιπόν τώρα στο πρώτο μέρος να δούμε το εισαγωγικό απόσπασμα από τη συνέντευξη τύπου που παρεχώρησε η παράταξη Νέα Κάλυμνος του Γιάννη Γαλουζή. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας και βρίσκεστε εδώ σε αυτή την πρώτη συνέντευξη ενημέρωση του καλλιεργειακού λαού για θέματα που αφορούν όλους μας. Είμαστε εδώ όμως και για ένα ακόμα λόγο. 9 μήνες πριν τις εκλογές και το ραντεβού το Οκτώβριο για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές για την ανάδειξη των νέων δημοτικών και περιφερειακών αρχών της επόμενης πενταετίας βρισκόμαστε εδώ για να δηλώσουμε ως παράταξη Νέα Κάλυμνος με τον επικεφαλή μας, τον κύριο Ποντέος Δήμαρχο, τον κύριο Γιάννη Γαλουζή, ότι είναι παρούσα. Ενωμένη, ανανεωμένη, δυνατή, πιο σοφή, πιο έμπειρη, με διάθεση προσφοράς και με λύσεις για τα σημαντικά θέματα, προβλήματα που ταλανίζουν τον νησί μας. Μέσα από εσάς επιχειρούμε ένα διάλογο, ένα διάβολο επικοινωνίας με όλους τους συμπατριώτες μας. Δηλώνουμε παρόν. Παρόν για τις ανάγκες όλων ανεξάρτητων συμπολιτών μας. Παρόν για τη λύση των προβλημάτων τους. Παρόν γιατί μπορούν, παρόν γιατί γνωρίζουν, παρόν γιατί θέλουν, παρόν γιατί επιτέλους πρέπει να επανέλθει σε μια κανονικότητα ο τόπος μας. Παρόν για την ανατροπή ενός καθεστώτος που ταλαιπωρεί και ταλανεί την κοινωνία μας για 2 δεκαετίες και πλέον. Παρόν για την ανατροπή μιας παρακμιακής και πολλές φορές έκνομης λειτουργίας της σημερινής δημοτικής αρχής. Δηλώνουμε ότι μπορούμε όλοι μαζί, αδέσμευτοι, χωρίς ταμπέλες, πολυσυλλεκτικοί ως παράταξη, με μοναδικό γνώμονα την ποιοτική αναβάθμιση της ζωής των συμπατριωτών μας, μέσα από τη λύση των κοινών προβλημάτων και τη δημιουργία των προϋποθέσεων εκείνων, ώστε να μείνουν νέες γενιάς στον τόπο τους, εδώ στο νησί μας, να δημιουργήσουν και να προκόψουν. Σας ευχαριστώ και πάλι που είστε εδώ, όλοι εδώ στο ραντεβού με τον καλλιτεχνικό λαό και το λόγο έχει τώρα ο επικεφαλής παραδοσιακός ο κ. Γαλουζής. Όπως σας είπα και στην εισήγησή μας, είναι ένα ξεκίνημα για το έτος, το εκλογικό έτος. Ένα ξεκίνημα το οποίο θεωρώ ότι ο χρόνος ο οποίος απομένει τόσο για εμάς όσο και για όλες τις παρατάξεις, δεν είναι αρκετός προκειμένου να κάνουμε γνωστές τις θέσεις μας. Όμως θεωρώ ότι μέσα από συχνές συνεντεύξεις και παρουσιάσεις τις οποίες πρέπει να έχουμε μέσα από κοινές συνεντεύξεις ή μεμονωμένες εμφανίσεις σε κάθε στούντιο από εσάς, θεωρούμε ότι θα μπορέσουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο ούτως ώστε ο Καλλιμνιός, όταν έρθει η ώρα της κάλπης, να κάνει την σωστή επιλογή, να επιλέξει τα κατάλληλα πρόσωπα, αλλά να επιλέξει πάνω απ' όλα και την πιο ικανή παράταξη, η οποία θα δώσει λύση στα προβλήματα του. Είμαστε μια παράταξη με ένα ιστορικό, με ένα παρελθόν, μπορούμε να πούμε, η ίδρυσή μας ήταν τον Ιανουάριο του 2009. Συμμετείχαμε στις εκλογές του 2010, του 2014, του 2019. Ασκήσαμε διοίκηση την περίοδο του Σεπτεμβρίου του 2014 μέχρι και τον Αύγουστο του 2019. Θεωρούμε ότι αν και ήταν μια δύσκολη περίοδος, μια περίοδος μνημονίων, μια περίοδος προσφυγικού και έντονης μετανάστευσης πληθυσμού από την Συρία και από άλλες περιοχές και αφρικανικές και άλλες χώρες οι οποίες ερχόντουσαν, πράγματα τα οποία ήμασταν αναγκασμένοι να τα αντιμετωπίσουμε και θεωρώ ότι τα αντιμετωπίσαμε και σωστά, με τη βοήθεια βέβαια και της τοπικής κοινωνίας και ομάδων
της κοινωνίας μας, οι οποίες στάθηκαν δίπλα μας στο δύσκολο αυτό έργο. Παραλάβαμε μια δημαρχία την περίοδο εκείνη, η οποία ήταν στα πρόθυρα χρεοκοπίας. Είχε ένα μεγάλο χρέος και μια περίοδο την οποία το κράτος είχε κλειστές τις κάνουλες λόγω των μνημονιακών ελέγχων και περιορισμών, με αποτέλεσμα να ήταν δύσκολο να βρεις χρήματα για να τρέξεις, για να ολοκληρώσεις και να ξεμπλοκάρεις έργα. Αυτό έγινε σιγά σιγά μαζί με τον χρόνο. Όμως το καταφέραμε. Καταφέραμε στη δύσκολη αυτή περίοδο τόσο να υλοποιήσουμε έργα, να εντάξουμε έργα σε ευρωπαϊκά προγράμματα, σε τομεακά προγράμματα, σε αποπόρους του Δήμου, να εκμεταλλευτούμε πλήρως το πρόγραμμα το Φιλόδημος 1 και το Φιλόδημος 2 με πολλές εντάξεις και από πολλές υλοποιήσεις έργων, έργα τα οποία γίνονται μέχρι σήμερα. Και όλα αυτά μια παράταξη η οποία δεν είχε ασκήσει διοίκηση, αν εξαιρέσουμε ένα-δύο συμβούλους που ήταν έμπειροι από προηγούμενες συμμετοχές τους σε κυβερνητικά, σε διοικητικά σχήματα, οι υπόλοιποι αναλάβαναν για πρώτη φορά ρόλους και θεωρώ ότι το μεγαλύτερο μέρος ήταν επιτυχημένο. Σίγουρα έχουμε κάνει λάθη. Όμως μέσα από τα λάθη μας έχουμε γίνει σοφότεροι σήμερα. Αναγνωρίζουμε, έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας. Θεωρώ ότι η παράταξή μας, όπως είπε και ο σύντροφος ο Μικές, ότι έχουμε πλέον την δύναμη, έχουμε την ικανότητα, έχουμε την σοφία προκειμένου να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα του τόπου μας, τα οποία είναι πάρα πολλά. Σίγουρα δεν μπορούμε να τα επιλύσουμε όλα, όμως μπορούμε να τα κατατάξουμε σε μία σειρά, ανάλογα με τις ανάγκες του τόπου, να δώσουμε μια προτεραιότητα στα πιο σημαντικά για να μπορέσουμε να τα φέρουμε εις πέρας. Γιατί το λέω? Έχουμε έργα τα οποία έπρεπε η Κάλυμνος να τα έχει αφήσει πίσω της εδώ και χρόνια. Και μιλάμε. Το μόνιμο πρόβλημα. Έχουμε το θέμα του χαδά. Δεν έχουμε άλλα περιθώρια πλέον να περιμένουμε για να πούμε άστε το, δεν θα το υλοποιήσουμε. Εδώ και τώρα είναι κάτι που έπρεπε να έχει γίνει χθες και δυστυχώς δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα. Η εικόνα είναι η ίδια. Όμως καταφέραμε εμείς ως Δημοτική Αρχή να ξεμπλοκάρουμε το μεγαλύτερο έργο, το οποίο ήταν εγκλωβισμένο, ήταν μπλοκαρισμένο στις δικαστικές αίθουσες, αν θυμάστε, με απαλωτριώσεις, σε μια περιοχή την οποία δεν μας ενέκριναν τελικά να προχωρήσουμε τις εργασίες, γιατί ήταν ρέμα. Και σήμερα, από την δική μας περίοδο το 2019, με την τελευταία επίσκεψη του Περιφερειάρχη εδώ στην Κάλυμνο, του παραδώσαμε έναν φάκελο που αφορούσε την τροποποίηση του έργου ΧΙΤΑ, όπως ονομάσαμε πλέον τον νέο οργανισμό που θα γινόταν, ο ΕΔΑ, Οργανωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων, σε έναν χώρο ο δικό μας πάνω από τον βιολογικό, και ο φάκελος αυτός, ο οποίος συμπεριλάμβανε έργα ύψους 4,5 εκατομμύρια ευρώ, ζητήσαμε από τον Περιφερειάρχη προκειμένου να βοηθήσει και να φροντίσει την ένταξη του αντίστοιχου έργου. Είχαμε αναθέσει, σας λέω, γιατί είναι κάτι το οποίο έγινε στην πορεία, στον μηχανικό με τον οποίο μας είχε εκπονήσει και την μελέτη, την εκπόνηση της μελέτης περιβαλλοντολογικών όρων. Κάτι το οποίο έγινε, το οποίο το έκανε μάλιστα αφιλοκερδός, την παρέδωσε την μελέτη αυτή στη συνέχεια στις δικές μας τεχνικές υπηρεσίες, οι οποίες τεχνικές μας υπηρεσίες, αφού την ήλεξαν, την υπέγραψαν, και άρα ο φάκελος πλήρης μέσω από την Δημοτική Αρχή την παρούσα εδόθη πλέον στο νέο φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, που πλέον ο διαχειριστής είναι η Περιφέρεια, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Γιατί το λέω? Είναι κάτι το οποίο
Ναι, μπορεί να το γνωρίζουμε εμείς, όμως έχω εισπράξει από τον κόσμο ότι πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει ούτε που βρίσκεται, ούτε τι χρειάζεται. Εμείς φροντίσαμε να ξεκινήσει η ανακύκλωση. Βάλαμε από ίδιους πόρους στο Δήμο ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, προκειμένου να, σύμφωνα με το τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων που προέβλεπε 41 σημεία, πράσινα σημεία, και τα 41 πράσινα σημεία αυτά είχαν 4 ρεύματα. Δηλαδή, οφείλαμε να γίνεται διαχείριση στα σημεία αυτά 4 ρευμάτων. Γι' αυτό και βλέπετε τα χρώματα, τα διαφορετικά των κάδων, τα οποία κυκλοφορούν δεξιά, αριστερά, κίτρινα, κόκκινα, μπλε και ούτω καθεξής. Αυτό, επομένως, το είχαμε κάνει, έτρεξε. Όμως, σήμερα η Δημοτική Αρχή αυτό που έκανε, αντί να τρέξει την ανακύκλωση, και το λέω να τρέξει, γιατί μπορούσε να τρέξει την ανακύκλωση, γιατί δεν μπορείς να το κάνεις εσύ εφόσον έχεις υποστελέχωση των υπηρεσιών σου, διότι δεν φρόντισες να ενισχύσεις τις υπηρεσίες σου με το κατάλληλο προσωπικό. Άρα έφτασες σήμερα με ένα υποστελεχωμένο προσωπικό να θέλεις να διαχειριστείς ο ίδιος και το κομμάτι της ανακύκλωσης. Αυτό δεν γίνεται. Θα μπορούσε επομένως να είχε προχωρήσει, που είχε εκπονήσει μια μελέτη και να προχωρήσει σε έναν διαγωνισμό, να αναθέσει τη δουλειά αυτή της ανακύκλωσης, της αποκομιδής, αλλά ακόμα και της δερματοποίησης των ανακυκλώσιμων υλικών σε μια ιδιωτική εταιρεία, η οποία σύμφωνα με τους όρους που εσύ έχεις περιγράψει στην μελέτη, θα σου παρέδιδε δερματοποιημένα τα ανακυκλώσιμα υλικά για να τα προωθήσεις στην εταιρεία με την οποία έχεις υπογράψει σύμβαση. Ποια θα είναι αυτή η ελληνική εταιρεία αξιοποίησης ανακύκλωσης, θα είναι άλλη? Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα μπορούσε να το ξαναδεί η παρούσα Δημοτική Αρχή. Όμως δεν έγινε απολύτως τίποτα. Αντιθέτως, πήραμε και τις ξύλινες κατασκευές, τις οποίες ήταν καλέσθητες για να διαφυλάξουμε τα διάφορα ανακυκλώσιμα, τους ανακυκλώσιμους κάδους, και να μην έχουμε το φαινόμενο το οποίο παρατηρούμε εδώ στην Κάλυμνο, να σπρώχνει ο ένας τον κάδο να πηγαίνει στο παράθυρο του αλουνού ή στην πόρτα του αλουνού. Αυτό το πράγμα δεν είναι. Σήμερα λαμβάνω πολλά μηνύματα, αφενός μεν από τις υπηρεσίες του Δήμου, ειδικά οι υπηρεσίες που έχουν σχέση με την καθαριότητα. Οι εργαζόμενοι έχουν βγει εκτός αυτού. Δεν αντέχουν, διότι είναι υποστελεχωμένοι, δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες, γι' αυτό και βλέπετε την εικόνα η οποία υπάρχει έξω. Υπάρχει μια... δεν υπάρχει έλεγχος στο κομμάτι της εργασίας, πόσο θα καθαρίσουμε, τι θα καθαρίσουμε, τι θα μαζέψουμε. Αν βλέπετε, βγαίνουν σε ώρες οι οποίες κάθε άλλο παρά είναι οι ώρες οι πρέπουσες. Αυτό το οποίο έχει γίνει κάτι, το οποίο το είχαμε συναντήσει ξανά εμείς όταν είχαμε αναλάβει η διοίκηση τον Σεπτέμβρη του 2014. Τι ήταν? Υπήρχε συσσόρευση ρεπό. Οι εργαζόμενοι σήμερα, λόγω της υποστελέχωσης, αναγκάζονται να παρέχουν υπηρεσία και να μην παίρνουν τα ρεπό τα οποία υποχρεούνται ο Δήμος να τους δώσει. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχεις πάνω από 1000 ώρες. 1000 ρεπό όμως άφησε την άλλη φορά. Τόσα ήταν την άλλη φορά, σε εργαζόμενους. Αυτό έχεις πρόβλημα, διότι θα είσαι αναγκασμένος να προχωρήσεις να δώσεις άδειες ρεπό στους εργαζόμενους, με αποτέλεσμα να δημιουργεί πρόβλημα στην λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. Ενώ υπήρχαν ανάγκες, και αυτό οφείλω να το καταγγείλω εδώ, ενώ υπήρχαν ανάγκες, ενώ υπήρχαν 7-8 εργαζόμενοι, 8 ήταν πόσοι, 9. 9 εργαζόμενοι, οι οποίοι ανανέωναν τις συμβάσεις τους μετά από δικαστικές αποφάσεις, αλλά και παρουσία της Δημοτικής Αρχής και βεβαίωση του Δήμου ότι είχαμε ανάγκη και ότι είχαμε κενές οργανικές θέσεις και ότι τους ήταν απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. Αυτό στο τελευταίο δικαστήριο που έγινε, δεν έγινε. Με αποτέλεσμα να μην κερδίσουν οι εργαζόμενοι το δικαστήριο και να πάρουν άλλη μια παράταση για να καλύψουν τις ανάγκες. Πήραν υποσχέσεις ότι θα τους διορίσει ή θα τους δώσει εργασίες μέσω της ΑΕ. Πήραν υποσχέσεις ότι δεν ξέρω πώς θα τους διορίσει. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι αποδυναμώθηκε
ακόμα η υπηρεσία καθαριότητας. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι ήμασταν οι μόνοι οι οποίοι καταφέραμε να πάρουμε το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες, μόνιμο προσωπικό στην υπηρεσία καθαριότητας, αλλά και στην ηλεκτροδότηση που βλέπετε όμως σήμερα, να είναι σκοτεινή όλη η Κάλυμνος, περνάτε από τους δρόμους και φοβάσαι να κυκλοφορήσεις. Αυτό ως παρένθεση, διότι θεωρώ ότι είναι ένα θέμα αρκετά σημαντικό, το οποίο έπρεπε να το τονίσω. Σήμερα έχουμε... Και ελάτε τώρα, αγαπητοί μου φίλοι, να σας πω ότι το μεσημεράκι θα είμαστε εκεί στην εκδήλωση που θα γίνει στην αίθουσα του Γραφείου του Δημάρχου Καλλιμνίων, γιατί θα γίνει η κοπή πίτας για τους εργαζόμενους του Δήμου Καλλιμνίων. Ο κύριος Δήμαρχος, από την ημέρα που ήταν η κοπή πίτας στο επαρχείο που το είχε γνωστοποιήσει και σήμερα το επιβεβαίωσε, ότι το δώρο για τον εργαζόμενο στην πίτα, στην βασιλόπιτα του Δήμου Καλλιμνίων, θα είναι μία χρυσή λίρα. Από εκεί και πέρα φεύγουμε σφαίρα για το λιμάνι, γιατί στο λιμάνι λοιπόν εκεί θα είναι το Ολύμπιο Ζεύς, όπου η Μητρόπολη Καλλίμνου, το επαρχείο μας, η Ένωση Παλαιών Προσκόπων και το πρώτο σύστημα ναυτοπροσκόπων στέλνουν τα πρώτα πακέτα με ενδύματα στους σεισμόπληκτους της Τουρκίας και της Συρίας. Το λέω αυτό γιατί βεβαίως συνεχίζεται η όλη προσπάθεια και μέσα από τον Σύλλογο Ήρα, αλλά και μέσα από τα παιδιά στον αθλητισμό, όπου έχουν ενημερώσει όλους τους φιλάθλους ότι σε όλα τα γήπεδα που θα διεξαχθούν αγώνες των εθνικών και των τοπικών πρωταθλημάτων, Σάββατο και Κυριακή, αύριο δηλαδή και μεθαύριο, θα υπάρχει σημείο παράδοσης και συλλογής κάθε είδους που μπορεί να φανεί χρήσιμο προς τους σεισμόπληκτους, κλινοσκεπάσματα, sleepy bank, και τρόφιμα μακράς διάρκειας όπως γάλα, σκόνη, κονσέρβες κλπ. Οι δύο ομάδες του νησιού, ΕΑΚΑ και Ακαδημία Καλλίμνου, θα συγκεντρώσουν από κοινού ό,τι φέρουμε για βοήθεια. Οι αγώνες λοιπόν είναι το Σάββατο, αύριο, Ακαδημία Ηρακλής Παγκορασίδες 11.30 το πρωί και την Κυριακή Ακαδημία Ηρακλής Έφηβη στις 12 παρατέταρτο το μεσημέρι και ΕΑΚΑ Έσπερος Παγκορασίδες, 2 το μεσημέρι. Περιμένουμε όλων τη βοήθεια, είναι το μήνυμα και έτσι είναι και έτσι πρέπει να γίνει και αυτό θα γίνει λοιπόν πράξη. Και πάμε τώρα στο πρώτο μέρος από τη συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση Αιγαίου ο Δήμαρχος Καλλιμνίων Δημήτρης Γιακομιχάλης, που τον βρήκαμε στον Βρεφονηπιακό Σταθμό. Στο πρώτο μέρος μιλάει ειδικά για την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού και όλο το ιστορικό με τη Σχολή Μηχανικών, ώστε να απαντήσει στα όσα σημεία ήθελε, αφού γκραζόμενος και βλέποντας χθες τη συνέντευξη της παράταξης Γιάννη Γαλουζή. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα κύριε Κουγιαίνη. Λοιπόν, σήμερα σας επισκεφθήκαμε επειδή πολλά ενδιαφέροντα ακούστηκαν, σχολιάστηκαν χθες στη συνέντευξη του πρώην Δημάρχου Γιάννη Γαλουζή. Είμαστε λοιπόν εδώ γιατί ακούστηκαν διάφορα για την ΑΕΝ και τη Σχολή Μηχανικών, που δεν ξέρω κι εσείς αν έχετε ενημερωθεί, αν ακούσατε αναλυτικά τη συνέντευξη. Τα κυριότερα σημεία της. Τα κυριότερα τα άκουσα. Οπότε φαντάζομαι ότι να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά από τη Σχολή Μηχανικών, από το πόσο έτοιμοι είσαστε για να προλάβουμε ημερομηνίες, για το Βρεφονηπιακό Σταθμό, ένα στολίδι που σήμερα είμαστε εδώ και υπόθηκαν πολλά και για τον αγιασμό. Πάμε να σας ακούσουμε. Για τη Σχολή Μηχανικών, κυρία Κουκαίνη, θα έλεγα ότι ο κύριος Γαλουζής θα έπρεπε να σιωπά. Και θα πω γιατί πρέπει να συμβεί αυτό. Καταρχήν, η παράταξή μου δεν είναι σε προεκλογική έτσι, ετοιμότητα. Για μας οι εκλογές είναι 10 μήνες μακριά. Τώρα, αν για τον κύριο Γαλουζή ή για τις άλλες παρατάξεις τους ευνοεί αυτή η λογική, θέλουν να κρατούν το νησί 10 μήνες σε προεκλογική ένταση, εμείς δεν θα τους ακολουθήσουμε ως παράταξη. Για τη σχολή, ο κύριος Γαλουζής όταν έκανε, ακούστε, θα πω σκληρές αλήθειες, να πάρει ένα μήνυμα ότι δεν μπορεί να λέει ψέματα, διότι υπήρξε δήμαρχος, δεν μπορεί να λέει ψέματα. Ο κύριος Γαλουζής, όταν πριν ιδρυθεί η ΑΕΝ,
που για την ιστορία της έχουν υποθεί πολλά κατά το παρελθόν. Εγώ μόνο θέλω να σταθώ σε 4 ονόματα ευχαριστίες στον Παναγιώτη τον Τρικύρη, τον καπετάνιο του Ολύμπιου Απόλλωνα, το Πάλε Ποτέ, τον Θεοχάρη τον Τσουκαλά, τον Νικόλα τον Καραγεωργίου και τον Σάκη τον Μαΐλη. Ήταν οι 4 άνθρωποι που το 2006 για πρώτη φορά έβαλαν στο στόμα τους και στη σκέψη τους την ίδρυση Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού και τότε όλοι τους χλέβασαν. Εμείς ως παράταξη αμέσως το αγκαλιάσαμε, γιατί είδαμε την προοπτική για αυτόν τον τόπο, γιατί είναι η ιστορία, η θάλασσα της Καλύμνου, η θάλασσα γιατί την Καλύμνου είναι η ιστορία της. Την αγκαλιάσαμε όταν όλοι μας χλέβασαν. Σε κάθε περίπτωση υπήρξε μια διαδρομή με ερωτήσεις στη Βουλή, επερωτήσεις από εδώ από εκεί, δεν τα είχαμε καταφέρει. Ήρθε το 2018 και ιδρύθηκε από τον κύριο Τσίπρα, διότι αυτό είναι δημιούργημα του κυρίου Τσίπρα, η σχολή, δεν του κύριου Γαλοζή. Ο κύριος Γαλοζής τι έκανε, τον πήρε από το χέρι ο Γιάννης ο Διαμαντής, ο οποίος ήταν στον κομματικό μηχανισμό, με υπουργό εμπορικής ναυτιλίας τον Φώτη τον Κουβέλη, να τα πούμε αυτά, και τον κύριο Κουρουμπλή. Γιάννης δεν ήξερε πού είναι η πόρτα των κομμάτων αυτών, θα πω απλά να τα καταλάβει ο κόσμος. Τον πήρε από το χέρι ο Γιάννης ο Διαμαντής, ο Κουλουράκιας, θυμάστε που μας έλεγε για κουλούρια. Και αυτό αναφέρθηκε χθες. Ναι, τον πήρε από το χέρι και τον πήγε πάνω και εν πάση περιπτώσει δρομολογήθηκε ιστορία. Και ο Τσίπρας βέβαια, πρωθυπουργός της χώρας, γνωρίζοντας πού βρίσκεται, σε ποιο νησί βρίσκεται, με διάταξη νόμου, παρακαλώ κρατήστε αυτό, διάταξη νόμου, αποφασίστηκε η ίδρυση Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, το Τμήμα Πλοιάρχων. Και τι κάνει ο κύριος Γαλοζής, ξεσπιτώνει 2 σχολεία, έτοιμο σχολείο, έτοιμος χώρος. Βάφτηκε με έξοδα της ΑΝΕΚ, παρακαλώ, να μας πούν τις δαπάνες που κάνανε, γιατί είναι προκλητικός ο κύριος Γαλοζής, τις δαπάνες που κάνανε, πλήρωσε η ΡΕΙΑΚ, η ΑΝΕΚ, προκειμένου να βαφτεί, να εξοραστεί ένα κτίριο, το οποίο έκαναν έξωση σε 2 σχολεία και μπήκε η ΑΝΕΚ, έτοιμα τα πάντα, με διάταξη νόμου, χωρίς ουσιαστικά προϋπολογισμούς, διότι αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβει ο κύριος Γαλοζής, είναι ότι θα αποκαλύπτεται κάθε μέρα. Καλώς είναι η ειδική σχολή, μια χαρά. Και έχουμε τώρα 250 παιδιά που φοιτούν εδώ. Βέβαια, το αποτέλεσμα έχει σημασία. Το αποτέλεσμα, ναι. Αλλά επειδή πριν το αποτέλεσμα υπάρχουν και κάποια πράγματα, τα οποία κάποιοι τα γνωρίζουμε, καλό είναι να μην λέει ψέματα στον κόσμο. Ένα το κρατούμε. Ήρθε ο πρωθυπουργός της χώρας και προσέξτε τι ψέμα είπε και τι ατιμία. Είμαστε παρόντες. Και οι δύο. Έχει χάσει εκλογές ο κύριος Γαλοζής. Στο γραφείο μέσα του Δημάρχου είναι δυνατόν τώρα ο πρωθυπουργός της χώρας που ξέρει ότι ο δήμαρχος, ο τότε δήμαρχος, ο χαμένος δήμαρχος ο κύριος Γαλοζής, είχε κάνει επίτιμο δημότη το Τσίπρα, ήταν δυνατόν να δεσμευτεί στον Γαλοζή ότι θα κάνει την σχολή μηχανικών στο νησί. Όχι βέβαια. Εγώ του το έβαλα μετεπιτάσεις μαζί με τον Περιφερειάρχη. Εντάξει, αυτές είναι οι αλήθειες, να τις μάθει ο κύριος ο Γαλοζής, τις ξέρει, αλλά του αρέσει να λέει ψέματα. Και ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι θα γίνει η σχολή μηχανικών. Πώς ήταν δυνατόν σε ένα δήμαρχο που έφευγε μετά από μερικές μέρες να δεσμευτεί ένας Πρωθυπουργός που ήξερε και την προϊστορία, ήρθε διαβασμένος ο Μητσοτάκης εδώ στην Κάλυμνο. Του το είπα, του το ζήτησα εγώ με ένταση, του το είπε ο Περιφερειάρχης μας και λογικά σκεπτόμενος, πολιτικά σκεπτόμενος, είπε ναι θα κάνω τη σχολή. Από εκεί και πέρα όμως. Όταν αρχίσαν οι συζητήσεις με τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, εμένα προσωπικά ο Πλακιωτάκης μου λέει, Δήμαρχε, να κάνουμε τη σχολή. Τι θέλεις, να την πάμε όπως την έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ με διάταξη νόμου
ή με προεδρικό διάταγμα, όπως είναι τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Γιατί έχει κάποιες διαφορές που εμείς δεν τις ξέρουμε. Έχει. Αλλά θα μας τις πείτε. Ακούστε, δεν ξέρω αν συμφέρει να τις πούμε. Α, εντάξει. Δεν ξέρω αν συμφέρει να πούμε ποιες είναι οι ουσιαστικές διαφορές. Τα, γιατί υπάρχουν θέματα λειτουργίας. Εγώ θα πω όμως τι κάναμε εμείς για να γίνει αυτό το προεδρικό διάταγμα. Mm-hmm. Ξεκινούν οι διαδικασίες 3 ολόκληρα χρόνια. 20 ταξίδια. 20 ταξίδια έγιναν για αυτό το σκοπό. Μάλιστα. Και είναι ντροπή του να κατηγορεί με τον τρόπο του και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και τον Δήμαρχο γιατί καθυστερήσαμε. Το προεδρικό διάταγμα, κυρία Κουκιαίνη, έχει άλλη διαδρομή. Δύσκολη, φαντάζομαι. Δύσκολη. Είναι ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, κατοχυρωμένο όπως είναι τώρα το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων. Στην ίδια λογική είναι και η Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Καλύμνου. Mm. Το προεδρικό διάταγμα το υπογράφουν 6 υπουργοί και υφυπουργοί. Όλοι οι εμπλεκόμενοι. Το υπογράφει ο κύριος Συρίγος, ο οποίος είναι υφυπουργός με αρμοδιότητα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Επειδή είναι ανώτατο εκπαιδευτικό ιδρύμα πλέον η Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού. Το υπογράφει ο κύριος Κυλακάκης, ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών. Γιατί? Διότι έπρεπε να εξευρεθούν οι πόροι. Ξέρετε, 4 εκατομμύρια είναι το κόστος των πάγιων μηχανήματα και τέτοια πράγματα. Ποια ήταν τα αντίστοιχα χρήματα για τη Σχολή Μηχανικών? Όταν μπήκαν κάποιοι εφοπλιστές, κάποιοι δωρητές και κάναν ό,τι δώρα κάναν για να ξεκινήσει και μετά ήρθε η περιφέρεια και με ένα πρόγραμμα 700.000 προμήθευσε τον απαιτούμενο ουσιαστικά εξοπλισμό. Ποια σχέση έχει η Σχολή Πλοιάρχων με τη Σχολή Μηχανικών? Αλλά είπε ένα μεγάλο ψέμα. Όταν εγώ έκανα 20 ταξίδια, εκ των οποίων το ένα το έχετε ακούσει, το έχω ξαναπεί, το είπα και στο Δημοτικό Συμβουλίο, 10 ώρες περίμενα έξω από το γραφείο του Υπουργού προκειμένου να πάρουμε το τελικό ok, το τελικό χαρτί ότι θα γίνει η Σχολή Μηχανικών στην Κάλυμνο. Είχε προηγηθεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αγορά του κτηρίου του κυρίου Ντόβελου, εκεί, στον Άγιο Κύρικο. Και το τραγικό, εγώ καταλαβαίνω ότι ένας πολιτικός μπορεί να πει μία υπερβολή, αλλά να λέει μονίμως ψέματα είναι τραγικό. Ακούστε, επειδή ξέρω ότι θα με ρωτήσετε, αναζήτησα από το αρχείο την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όταν για δεύτερη φορά έφερα το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Παρακαλώ, τον Σεπτέμβρη του 20, απόφαση 80 του 20, για να αγοραστεί το ακίνητο στον Άγιο Κύρικο. Λοιπόν, διαβάζω την τοποθέτηση του κυρίου Γαλουζή, ο οποίος αυτός συμπαρέσυρε όλες τις αντιπολιτεύσεις. Ενώ ο κύριος Μαύρος θυμάμαι ότι είχε πει καταρχήν ναι, πάμε στην αγορά, οπότε θα περνούσε το θέμα. Ακούγοντας τον κύριο Γαλουζή, ο οποίος το έκανε σκόπιμα, δεν ήθελα να το αγοράσουμε, τον κατηγορώ ευθέως ότι δεν ήθελε να γίνει σχολή, για να έχει το προνόμιο ότι ίδρυσε μία σχολή ανώτατη στο νησί της Καλύμνου. Δέστε την τοποθέτηση για την αγορά. Τι λέει ο κύριος Γαλουζής? Είναι απαράδεκτα πράγματα. Εγώ λέω μόνο κάτι. Πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Εκείνοι έχουν ξεκινήσει την προεκλογική περίοδο. Η παράταξή μου δεν είναι σε προεκλογική περίοδο. Ακούστε τι λέει ο Γαλουζής. Πέρσι τον Οκτώβριο
πάρθηκε μία απόφαση σκοπιμότητας αγοράς του συγκεκριμένου ακινήτου. Έκτοτε έχει παρελθεί χρονικό διάστημα ενός περίπου έτους, δηλαδή Οκτώβρη του 19, μπαίνουμε σε πανδημία, ο κ. Γαλουζής, όταν το κράτος αντιμετώπιζε τη μεγαλύτερη υγειονομική κρίση του αιώνα, με κατηγορεί ότι πέρασε ένας χρόνος και δεν είχα κάνει τίποτα. Όταν εδώ είχαμε 70 νεκρούς, όταν δώσαμε 1200 φιάλες οξυγόνο στο νοσοκομείο, με κατηγορεί ότι δεν ασχολιόμουν με την σχολή, μόνο ότι και αυτό είναι ψέμα. Έκτοτε έχει παρέλθει χρονικό διάστημα ενός περίπου έτους. Θα ήθελα να αναφέρω ότι πρέπει να γνωρίζουμε τι θα ψηφίσουμε, επειδή η απόφαση απευθείας αγοράς και ο σκοπός πρέπει να έχουν ειδική αιτιολόγηση. Δεν έχουμε ενημέρωση αν στο διάστημα που μεσολάβησε από την πρώτη απόφαση σκοπιμότητας έχουν ανταλλαγή έγγραφα ή τοπογραφικά, προκειμένου να εξεταστούν από τις τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου και να μας έχει εξασφαλιστεί η κατάλληλότητα του ακινήτου. Σε περίπτωση που το ακίνητο κριθεί κατάλληλο, θα θέλαμε να ξέρουμε σε ποιες τροποποιήσεις θα πρέπει να προχωρήσουμε και ποιο θα είναι το κόστος αυτών. Τέλος, θα πρέπει να υπάρξει και μια εξαγγελία ή κάποιο έγγραφο που να μας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε. Όλα τα παραπάνω για μας είναι προαπαιτούμενα, καθώς μια απλή γνωμοδότηση νομικής υπηρεσίας δεν νομίζω ότι μας καλύπτει. Το ακίνητο που θα αγοράσουμε είναι για συγκεκριμένο σκοπό και δεν μπορεί εκ των υστέρων να αλλάξει η χρήση του. Αν όλα τα παραπάνω που ανέφερα γίνουν, τότε μπορούμε να ψηφίσουμε το θέμα και να πάμε παρακάτω. Αυτή είναι η δική μας πρόταση. Και δέστε τι το απαντάω. Δήμαρχος, στηριζόμαστε στη δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι θα ιδρυθεί στην Κάλυμνο τμήμα μηχανικών. Σε απευκταία περίπτωση, το ακίνητο αυτό θα αποτελέσει δημοτική περιουσία. Ωστόσο, μονοσήμαντα, ο σκοπός της αγοράς θα είναι η στέγαση του τμήματος μηχανικών της ΑΕΝ. Και είχε και μπλοκάρει εκείνη την ώρα, βέβαια, με τη συνεδρίαση εκείνη του Δημοτικού Συμβούλου. Αναβλήθηκε, είχε σταματήσει. Μάλλον πέρασε. Και πόσο καιρό πέρασε από τότε? Ακούστε, πέρασε κατά πλειοψηφία. Ωραία. Θυμίζω ότι εγώ προσβλήθηκα από τον κορονοϊό τον Απρίλη του 20, όταν ήρθαν από το Υπουργείο. Η μηχανική ακριβώς. Εκεί ήμουνα και εγώ. Α, ήσασταν εκεί. Άρα, μην προκαλεί ο κύριος Γαλουζής ότι δεν είχαμε επαφές, ότι δεν κάναμε, το κτίριο είχε κριθεί κατάλληλο. Απλά ο κύριος Γαλουζής, επειδή δεν ήθελε να γίνει η σχολή μηχανικών, τον κατηγορώ ευθέως, έβρισκε όλα αυτά τα τεχνάσματα προκειμένου να μας πει ότι μα και μου και σου και του. Αν είναι δυνατόν, δεσμεύεται ένας πρωθυπουργός και να μην υλοποιηθεί η δέσμευσή του. Όμως, για να φτάσουμε στο τώρα που εξεδόθηκε το προεδρικό διάταγμα, 20 ταξίδια μπρος πίσω, διότι έπρεπε να εξασφαλιστούν τα χρήματα των 4 εκατομμυρίων. Και ξέρετε, εάν πριν από ένα μήνα δεν έστελε χαρτί ο Περιφερειάρχης ότι το κομμάτι αυτό των επενδύσεων θα μπει στο ΕΣΠΑ 21-27, δηλαδή 23-27, ναι, χρήματα δεν υπήρχαν για να βγει το προεδρικό διάταγμα. Αν δεν τα ξέρει, καλύτερα να σιωπά. Αλλά επειδή τα ξέρει, απλά λέει ψέματα, γιατί δεν ήθελε να χάσει αυτό που του χάρισε ο Τσίπρας. Δηλαδή το ότι του έκανε μία σχολή. Εμείς τρέξαμε για να γίνει, να εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα. Και τώρα τις επόμενες μέρες θα υπάρχουν εκπλήξεις αναφορικά με το κτίριο. Πότε θα τελειώσει, πώς θα χρηματοδοτηθεί και σχετικά με τις μελέτες που εν πάση περιπτώσει είναι με τον έναν τρόπο ή τον άλλο σε εξέλιξη. Λέω μόνο ότι οι προτάσεις του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας τις έχω στο γραφείο μου. Την Δευτέρα θα κληθεί η τεχνική υπηρεσία για να συζητήσουμε τα παραπέρα βήματα. Μέχρι εδώ και μη παρέκει για το θέμα αυτό με τον κύριο Γαλουζή. Και λέτε τώρα να συνεχίσουμε και να δούμε λίγο τι γίνεται με το ζήτημα της Γοργόνας. Μετακινήθηκε, που βεβαίως ο Δήμαρχος Καλλιμνίων έδωσε τη δική του ερμηνεία και το τι θα ακολουθήσει, που όμως είδαμε λίγο και... Συγγνώμη. Το άλλο κομμάτι,
του καθένα που θέλει να πάει να τραβήξει μια φωτογραφία, που θέλει να γράψει το δικό του σχόλιο, που δεν ενημερώνεται σωστά, που δεν ξέρει την αλήθεια, αλλά που δεν τον νοιάζει και να ρωτήσει. Και που βεβαίως το αποκορύφωμα δεν ήταν όλα όσα γράφονταν με ελαφρά την καρδία ή κάποιοι με μελοδραματική έτσι, εικόνα και ύφος, αλλά είδαμε και ένα στρώμα εκεί παραδίπλα. Όλα αυτά λοιπόν, επειδή είχε εξηγήσει, αν θυμάστε, ο Δήμαρχος Καλλινίων, ότι η οικογένεια Κοκκίνου θέλησε να μετακινηθεί προς τα δω, είπαν ότι θα μπει κι άλλο ένα στον εμποριό, πήραν και το ανανέωσαν έτσι στην εμφάνισή του κτλ. Και ότι δεν θα έμενε έτσι πάνω σε αυτήν την κολόνα, θα φτιαχνόταν όπως φτιάχτηκε και με το άγαλμα του Σφουγγαρά, με πέτρα, ωραία, να δέσει κτλ. Εγώ είμαι σίγουρη όμως ότι από όλα αυτά τα λόγια που ακούστηκαν και από όλη αυτή την εικόνα και μέσα στο Facebook ακόμη που κυκλοφόρησε και σας λέω, ο καθένας μπορεί να θέλει να βγάλει μια φωτογραφία, να πει κάτι δικό του, να πάρει και κάμποσα like, αλλά δεν είναι έτσι σε ένα πράγμα το οποίο είναι σε μια παραλιακή ζώνη ενός τόπου και υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία έχουν συμφωνηθεί, έχουν υποθεί, έχουν προχωρήσει και μια οικογένεια που όλα αυτά τα διαβάζει, τις τα λένε. Το λέω αυτό γιατί χθες δεν πρόλαβα να σας διαβάσω ότι ο κύριος Γιώργος Κόκκινος Γκούτμαν, αρχιτέκτον, εκ μέρους της οικογενείας, στέλνει στο Δήμαρχο, στον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, στον Λιμενάρχη, στον Ειδικό Σύμβουλο, στέλνει λοιπόν μια επιστολή που τι του λέει: αναγκάζομαι να επανέλθω με την παρούσα γιατί πληροφορήθηκα ότι σταμάτησαν, λέει, τα έργα ολοκλήρωσης του βάθρου του αγάλματος της μητέρας Γοργόνας, προκειμένου να εξασφαλιστεί, να εξασφαλίσετε σειρά χρονοβόρων, λέει, αδειών. Πιστεύω ότι αυτό γίνεται λόγω της αντίδρασης μικρής μερίδας συμπολιτών που όψιμα ανακάλυψαν πόσο καλή, λέει, ήταν η προηγούμενη αθέατη θέση. Διότι θυμάμαι πολύ καλά, λέει, ότι για την επιλογή του σημείου της παλιάς θέσης το 2003 η μητέρα μου και εγώ δεν ερωτηθήκαμε και δεν συμφωνήσαμε, λέει, αντιθέτως εξακολουθούμε να διαφωνούμε καθέτος. Γνωρίζω επίσης, λέει, ότι η τότε Δημοτική Αρχή και η διοίκησή της στο Λιμενικό Ταμείο για τη μεταφορά εκείνη δεν αιτήθηκαν ούτε έλαβαν καμία άδεια από οποιαδήποτε και καμία αρχή δεν αντέδρασε σε αυτό. Τώρα που επιτέλους ικανοποιείται η επιθυμία της δημιουργού του έργου, υπάρχει η δική μου συνένεση στη νέα εξαίρετη θέση και προς στιγμήν πιστέψαμε ότι η πολυετής, λέει, ταλαιπωρία και κακομεταχείριση της Γοργόνας έλαβε τέλος ξαφνικά, όλα έγιναν δύσκολα. Έχω κάθε λόγο να πιστεύω ότι η αγαπημένη μας Γοργόνα, εισαγωγικά, δυστυχώς έγινε προεκλογικό αντικείμενο και συμμετέχει στον εκλογικό αγώνα των επερχόμενων δημοτικών εκλογών. Το εμβληματικό αυτό έργο φιλοτεχνήθηκε με αγάπη από τη μητέρα μου για να τιμήσει και να αναδείξει, λέει, το νησί μας, όχι για να διχάσει τους Καλλίμνιους. Για όλους αυτούς τους λόγους επικαλούμε το νόμιμο ηθικό δικαίωμα δημιουργού και εκ μέρους της μητέρας μου σας ζητώ να αποσύρετε άμεσα το άγαλμα από την έκθεσή του στην παρούσα ή οποιαδήποτε θέση. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα και δεν είναι αυτό μόνο, διότι με μια δεύτερη εδώ επιστολή που διαβάζω, μετά ενημερώνει ότι σταματώ τις ενέργειες, λέει ο κύριος Γιώργος Κόκκινος, τοποθέτησης της δεύτερης Γοργόνας στον εμποριό. Δεν θα πω κάτι άλλο γιατί και ο χρόνος δεν μου το επιτρέπει, αλλά νομίζω ότι έχετε βγάλει τα δικά σας συμπεράσματα. Όπως σας είπα, καλό είναι να ακούμε, να γνωρίζουμε εκ των έσω τι γίνεται, να ρωτάμε. Και αν δεν θέλουμε, τέλος πάντων, να κάνουμε κάτι άλλο, τουλάχιστον ας κρατάμε χαμηλούς τόνους και όχι να διασύρουμε σε εισαγωγικά μια κατάσταση η οποία αλλιώς θα έπρεπε να την είχαμε αγγίξει όλοι, επώνυμοι και ανώνυμοι. Και πάμε τώρα στο επόμενο κομμάτι από την συνέντευξη του Δημήτρη Διακομιχάλη που αφορά το θέμα του βρεφονηπιακού σταθμού σε γενικότερη μορφή, το θέμα της απουσίας που ακόμη και εμείς ξεχάσαμε ότι εκείνη την περίοδο που έδειξε ο κύριος Γαλουζής του 2016 ότι ήταν απόν ο Δημήτρης Διακομιχάλης αλλά και η παράταξή του από κάποιες συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου σχετικές, ξεχάσαμε ότι ο κύριος Διακομιχάλης πέρασε μια πολύ σοβαρή περιπέτεια υγείας και ήταν απόν.
Όλα αυτά τα λέει μαζί με το θέμα των προσλήψεων του βρεφονηπιακού σταθμού, αλλά τον ρωτάμε στο τέλος και για το θέμα των προσλήψεων των ανθρώπων στην καθαριότητα που έχουμε απόλυτη ανάγκη να είναι μεγαλύτερος ο αριθμός. Πάμε να το δούμε. Κύριε Δήμαρχε, στα επόμενα θέματα που θα ήθελα εντάχει να τα αγγίξουμε είναι ότι στο ερώτημά μου για το βρεφονηπιακό σταθμό και τον όποιο αγιασμό έγινε εκείνη την ημέρα άτυπα, αν του υπόθηκε του κυρίου Γαλουζή ότι ήταν μόνο για το ΔΣ, είπε έτσι μου υπόθηκε, αλλά ήταν στις 9 παρατέταρτο και ο αγιασμός στις 9.30 και ότι υπήρχαν και αναπληρωματικά μέλη, τα οποία δεν είχαν καν προσκληθεί, δεν είχε ενημερωθεί. Πείτε μας και για τα έργα που δεν έχετε τίποτα βάλει στο ΕΣΠΑ, έτσι αν θέλετε, ώστε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα τα θέματα τα κυριότερα που υπόθηκαν. Ο κύριος Γαλουζής δεν αντέχει αλήθειες. Είναι ταυτισμένος με τα ψέματα. Λυπούμε που το λέω, το είπα πολλές φορές σήμερα. Για να κλείσω όμως και την παρένθεση, συγγνώμη, πείτε μας γιατί το 2016 που μας έδειξε κάποια έγγραφα, ούτε εσείς αλλά ούτε και η παράταξη δεν ήταν παρούσα σε συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούσε τον βρεφονηπιακό σταθμό. Κυρία Κουγιαίνη, εγώ βρέθηκα στο νοσοκομείο ετοιμοθάνατος το Σεπτέμβριο του 2016. Ήμουνα στο νοσοκομείο 32-33 μέρες. Ένα χρόνο απήχα από τη συνεδριάση του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν τρέπεται. Δεν τρέπεται. Μάλιστα θα θυμίσω και μία φράση που είπε ότι μετά την περιπέτειά μου θα ήμουν και ανίκανος περίπου να ασχοληθώ με την πολιτική. Έχει καταγραφεί αυτό δημόσια. Και τολμά τώρα να μου λέει ότι δεν ήμουν. Έλειψα 16-17 μήνες από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή μιλούμε ότι είναι ο ευτελισμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, όχι της πολιτικής, να μπαίνουν τέτοιες κουβέντες στο στόμα ενός ανθρώπου που χρημάτισε ως δήμαρχος. Μια τετραετία. 5 χρόνια μάλιστα. Τι να πω παραπάνω. Έλειπα λόγω της προσωπικής μου περιπέτειας, σας είπα τόσους μήνες. Μήπως εννοούσε ίσως η παράταξη να εκπροσωπούσε. Κυρία Κουκαίνη, η παράταξή μου θα δείτε κάποιες φορές κάποιοι απουσίαζαν, λογικό είναι, κάποιοι απουσίαζαν. Θα έπρεπε, σε όλη και καλά, ο σταθμός που έγινε σε οικόπεδο που αγοράσαμε εμείς, επί δικής μου θητείας, θα έπρεπε δηλαδή ή σε εκείνες τις συνεδριάσεις, μία φορά θα ήταν η συνεδρίαση ή δύο που ήταν για το θέμα αυτό, της απόφασης σκοπιμότητας, παραλαβή μελέτης κλπ. Και τολμά να το αναδειχνεί, αλλά εμένα κάρφωνε εκείνη την ώρα ότι απουσίαζα, αλλά δεν ήξερε ότι ήμουνα δικαιολογημένος διότι ήμουνα εκτός δράσης περισσότερο από ένα χρόνο. Δεν το ξέρει αυτό. Γιατί. Δεν μπαίνει έτσι. Ακούστε, η πολιτική έχει και τα όρια της. Αλλά να σας πω κάτι. Ο κ. Γαλουζής τιμωρήθηκε από τον καλλιμνιακό λαό για την ανικανότητά του, για την απραξία του, για τα ψέματα τα οποία έλεγε. Δεν μπορεί δηλαδή αυτό το βιολί, και επαναλαμβάνω, ποιος είπε στον κύριο Γαλουζή ότι είμαστε υποχρεωμένοι να τον ακολουθήσουμε σε μια τρελή πορεία προεκλογικής διάρκειας 10 μηνών. Ο Δήμος έχει δουλειά. Το τι κάναμε εμείς, το τι εντάξαμε, εγώ θα του πω ένα πράγμα. Είχα βγάλει μια ανακοίνωση ότι θα κάνω απολογισμό τον Νοέμβριο μήνα. Δεν έγινε για κάποιους λόγους. Τώρα με όλες το πνευματικό κέντρο, το κέντρο πολιτισμού από κάτω θα επαναλειτουργήσει μετά την εργολαβία που θα ξεκινήσει επόμενες μέρες. Θα κάνω τον απολογισμό και θα τον καλέσω αν έχει κουράγιο να έρθει να του πω τι εντάξεις κάναμε μιας και της αγνοεί. Διότι και στο τελευταίο Δημοτικό Διοικητικό Συμβούλιο που κάναμε εδώ στον παιδικό σταθμό που θα απαντήσω ήταν όλα αυτά τα 3 χρόνια ήρθε ή σε 1 ή σε 2 διοικητικά συμβούλια και ήρθε εδώ για να μας περάσει τον έξυπνο. Να δημιουργήσει πρόβλημα ότι δήθεν δεν έχουμε κάνει προσλήψεις για το βρεφικό τμήμα, ότι εν πάση περιπτώσει πρέπει να λειτουργήσει και το κτίριο κάτω
στην Αγία Τριάδα του παλιού παιδικού σταθμού. Πράγματα δηλαδή απίθανα από έναν άνθρωπο που διοίκησε τον Δήμο. Αλήθεια το λέω εγώ, επειδή άκουσα μερικά αποσπάσματα. Και στόχος του είναι να γίνει και στο χωριό. Ακούστε, επειδή εγώ αισθάνθηκα ότι προσέβαλα την νοημοσύνη μου ακούγοντάς τον, κάποια στιγμή λέω εντάξει μέχρι εγώ κύριε Γαλουζή, δεν έχει νόημα να σε παρακολουθεί κανείς. Μας κατηγόρησε όμως για το εξής σοβαρό θέμα, ότι δεν κάναμε προσλήψεις. Ακούστε, στα 5 χρόνια ο κύριος Γαλουζής, ξέρετε τι έκανε, ζήτησα τα στοιχεία. Μπήκε σε πρόγραμμα και κατάφερε να προσλάβει 3 υπαλλήλους, των οποίων ανανεώνονται οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου και οι οποίες λήγουν 31/8 του 23, δηλαδή αν δεν... Τέλη Αυγούστου. Ακριβώς, δεν ανανεωθεί αυτό το πρόγραμμα, τελειώνουμε. Εμείς, πάντα, στα πλαίσια του τι προβλέπει ο οργανισμός του παιδικού σταθμού, επειδή το Υπουργείο ζητά πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων, υποβάλαμε πρόταση το 2023 για τις 10 κενές θέσεις του οργανισμού. Παραπάνω δεν μπορείς. Δεν μας ενέκριναν μία. Mm. Μία. Διότι ήμασταν και είμαστε τώρα, βγήκαμε έξω από το μνημόνιο. Οι προσλήψεις είναι πάρα πολύ φιδωλές. Κάναμε πρόταση για το 2023, δεν μας ενέκριναν ούτε μία. Το 2022-2025 ούτε μία. Μάλιστα. Τώρα υπάρχει κάτι τώρα, στο φως. Το 2023-2026 στον πολιετή μας ενέκριναν μία τεχνολογικής εκπαίδευσης, δηλαδή λογιστικού, τις ανάγκες που έχουμε όσον αφορά βρεφοκόμους. Ναι, γιατί είναι 68 παιδάκια τώρα που διάβασα. Δεν διαφωνώ. Αλλά δεν εξαρτάται από εμάς. Εμείς ζητάμε ό,τι μας εγκρίνουν. Έκανα παραστάσεις. Όταν τα οικονομικά δεν υπάρχουν, υφίσταται θέμα. Όμως κινούμαστε σε αιτήσια βάση και παίρνουμε γίνονται κάποιες προσλήψεις ορισμένου χρόνου. Το 23 ζητήσαμε 2 θέσεις, ναι. Εγκρίθηκε η μία. Mm-hmm. Δέστε. Ο προγραμματισμός προσλήψεων το 2021 για σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου. Ναι. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε μέρος γιατί υπήρχε απαγορευτική διάταξη για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όχι προσλήψεις, ούτε ορισμένου χρόνου. Δεν τα ξέρει αυτά, αν δεν τα ξέρει, με συγχωρεί, ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος. Αν τα ξέρει, λέει συνειδητά ψέματα. Εμείς εξαντλούμε, επαναλαμβάνοντας τα αιτήματά μας, να καλύψουμε όλες τις θέσεις τις οργανικές. Τι σημαίνει οργανικές? Μόνιμες θέσεις. Ναι. Δεν μας τις εγκρίνουν, λόγω οικονομικών. Υπάρχει όμως κάτι στο τούνελ, δηλαδή υπάρχει μια ελπίδα. Κοιτάξτε κύριε Κουλιαρίνη, λίγο παρακάτω. Έχω κάνει παραστάσεις. Θα συνεχίσω, διότι τώρα αυξήθηκε η δύναμη του παιδικού σταθμού. Ναι. Θα το στοθέσω εκβιαστικά πλέον το δίλημα, ότι εδώ έχουμε μέσα 100 παιδιά, δεν μπορεί να υπάρχει έλλειψη του απαιτούμενου ελάχιστου προσωπικού. Mm-hmm. Τώρα υπάρχει τμήμα για βρέφη, πρέπει αυτό να καλυφθεί στοιχειοδός για να λειτουργήσει. Αλλά τις προσλήψεις, μακάρι, εγώ δεν θέλω να προσλάβω κόσμο. Λοιπόν, πώς να το κάνουμε? Αν τελειώσατε με το συγκεκριμένο θέμα, να το δέσουμε και με τις προσλήψεις, με τον τομέα της καθαριότητας που υπόθηκε, και να κλείσουμε με αυτό. Γιατί δεν έγινε κάποιο... Τι γίνεται, δικαστήριο γίνεται για το συγκεκριμένο θέμα, για να πάρετε παρατάσεις, ακούστε, τις οποίες δεν πήρατε. Ακούστε. Και από την ΑΕ μπορείτε να προσλάβετε. Απορώ. Με τον κύριο Γαλουζή, αλήθεια το λέω. Απορώ γιατί αναγκάζομαι να λέω κουβέντες που δεν είναι ούτε της λογικής μου, ούτε της πρακτικής μου, εν πάση περιπτώσει, να λέω ότι ένας πρώην συνάδελφος λέει ψέματα. Γίνονται, εμείς αυτή την ώρα είμαστε σε μια τραγική θέση από άποψη προσωπικού στην καθαριότητα. Mm-hmm. Όπως και εδώ. Και εδώ υπάρχει θέμα.
ζητάς, δεν σου εγκρίνουν. Ναι. Τι να κάνουμε. Δεν θέλουμε παραπάνω δημοτικά τέλη. Α. Σας προλαβαίνω. Ακούστε. Στην καθαριότητα, μιας και το πήγατε εκεί, μπορώ να πάρω μέσα από την πολυδραστική. Η πολυδραστική όμως, τη δουλειά την παίρνει από τον Δήμο. Ωραία. Με προγραμματική σύμβαση. Για να προσλάβω εγώ προσωπικό όσο θα ήθελα για να καλύψω πραγματικά την Γάρινο στον καλύτερο δυνατό βαθμό, ναι, τα δημοτικά τέλη θα πρέπει να τα αυξήσω τουλάχιστον 70 με 80%. Ναι. Ή είναι έτοιμοι οι καλύμνοι, μπορούν, όχι βέβαια. Με τέτοιο ρεύμα που πληρώνουμε και τόσα άλλα. Αυτό ο κύριος Γαλουζής το ξεχνά. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Όχι, είναι ανταποδοτικά τα τέλη. Κοινοφελής εργασία πήραμε όσους πήραμε. Ωραία. Δόθηκε, ακόμα επίσημα δεν ήρθε, μία τετράμινη παράταση. Ωραία. Δηλαδή, γιατί... Και το επόμενο πρόγραμμα κοινοφελούς υπάρχει στον ορίζοντα. Δεν το ξέρουμε. Εγώ πιστεύω ότι επειδή είναι διπλές οι εκλογές οι βουλευτικές. Και Φεβρουάριος. Και οι δημοτικές ακολουθούν, θα πάμε από παράταση σε παράταση. Mm. Αυτή είναι η εκτίμηση δική μου. Δεν μπορεί εν μέσω εκλογών να μείνουν οι Δήμοι χωρίς αυτό το προσωπικό που προσφέρει ουσιαστική δουλειά, οπότε η κυβέρνηση θα κάνει. Θα πάει από παράταση σε παράταση. Θα το ζητήσουμε εμείς οι Δήμαρχοι ουσιαστικά. Όπως δώσαν την πρώτη παράταση. Καλυπτόμεθα με τους ανθρώπους αυτοί στην παράταση. Όχι. Βέβαια, παραπάνω είναι, θέλουμε. Είναι λίγη, θέλουμε παραπάνω. Πώς έγινε πριν από μερικά χρόνια και πήραμε 70. Τότε πήραμε. Βλέπετε. Και μετά 20. Εγώ ήμουν δήμαρχος, κυρία. Το ξέρω. 70 την άλλη χρονιά. Ακριβώς. Ανάλογα τα κονδύλια πάνε όλα αυτά. Ανάλογα τα κονδύλια που έχουν. Ακριβώς. Είναι ευρωπαϊκά προγράμματα. Αυτά χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά προγράμματα. Λοιπόν, καλό είναι ο κύριος Γαλουζής να προσέξει. Να προσέξει ιδιαίτερα. Και θα πω μια κουβέντα. Οι άνθρωποι χθες, γιατί είδα και τα πλάνα, οι άνθρωποι που τον αμφισβητούσαν, ο ένας καθόταν εξ αριστερών και ο άλλος εκ δεξιών. Ο κύριος Μαγκούλιας και ο κύριος Ρήγας. Και αυτό έχει μια σημειολογία. Ο κύριος Μαγκούλιας πριν από 2-3 μήνες έβγαλε βαρύγδουπη ανακοίνωση ότι αποχωρεί ή πάει με άλλη παράταξη. Ο κύριος Ρήγας τι έλεγε, εγώ δεν πρόκειται, εγώ θα φτιάξω δική μου παράταξη και θα κατέβω σε εκλογές. Επίσημα δεν το είπε, αλλά η κάλυνος είχε γίνει ντουμάνι, να το πω έτσι απλά, ότι ο κύριος Ζεωρίγας θα πάρει το δρόμο του. Τώρα ήταν εν μέσω δύο ανθρώπων που τον αμφισβητούσαν. Αυτό δεν είναι κακό. Τα πράγματα αλλάζουν στην πορεία. Συνεργασίες γίνονται. Αυτό δεν είναι κακό. Όπου πριν χρόνια λες αποκλείεται, δεν υπάρχει περίπτωση. Κύριε Κουκένη, ο νέος νόμος, ακούστε, ο νέος νόμος θα είναι με ενισχυμένη, οι νέες εκλογές θα είναι με ενισχυμένη αναλογική. Εκεί όποια παράταξη κερδίσει θα έχει πλειοψηφία. Διότι ο κύριος Γαλουζής ξεχνά κάτι άλλο, ότι συνεργάστηκε μαζί μου περίπου ένα χρόνο, αλλά άλλα συμφωνούσαμε και άλλα ερχόταν και ψήφιζε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όταν συνεργάστηκε με κάποιον, και τότε ήταν που εγώ είπα στον κύριο Ρήγα, δεν μπορεί να παραμείνεις στην ΔΕΙΑΚ αφού υπήρξε διαζύγιο με την παράταξή σου, μόνο μία περίπτωση υπάρχει. Ότι ανεξαρτοποίησε. Αν είχε ανεξαρτοποιηθεί θα μπορούσε να είναι εκεί. Όμως καλύτερα που δεν ανεξαρτοποιήθηκε, γιατί ανέλαβα την εταιρεία και είδα πράγματα. Και ενοχλείται τώρα που βγαίνουν κάποια, ανακοινώνουμε κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι ότι καλύτερο για αυτόν. Εγώ μέχρι την ημέρα που ανέλαβα, εγώ πίστευα από την ενημέρωση που είχα ότι όλα έβαιναν καλώς. Κάθε άλλο παρασυνέβαινε αυτό. Λίγο-λίγο θα δούμε τι θα ανακοινώνουμε στον κόσμο, γιατί οι καλύμνοι πρέπει να ξέρουν τι έχει συμβεί και στη ΔΕΙΑΚ. Γιατί... Ξέρετε, πληρώσαμε δύο θανάτους. Ο ένας επί 20 χρόνια δεν τολμούσε καμία παράταξη να το πληρώσει. Πληρώσαμε την περίπτωση του κυρίου Χαλκίτη όταν εκείνοι είχαν την ευθύνη. Το ατύχημα έγινε επί των ημερών τους. Τι να πω τώρα. 2,5 εκατομμύρια το κενό που υπάρχει. Αγοράσαμε οικόπεδα, κάναμε ρυθμίσεις,
από εδώ από εκεί. Αλλά για τη ΔΕΙΑΚ θα μιλήσουμε μια άλλη φορά. Όπως είπατε, μην κουράσουμε από τώρα τον κόσμο τόσο πολύ. Κοιτάξτε, εμείς δεν είμαστε σε προεκλογική καμπάνια και περίοδο. Mm-hmm. Η παράταξή μου έχει δουλειά, δουλεύουμε επιμελώς, κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Ξεκινούν οι μήλοι. Κάνατε ρεπορτάζ, περιμένουμε τον εργολάβο να έρθει να ξεκινήσει. Από μέρα σε μέρα. Ακριβώς. Τελειώνει ο περιφερειακός δρόμος, η διάνοιξή του. Έγινε ο δρόμος της Βίγλες. Αστοχήσαμε γιατί δεν βρέθηκαν εργολάβοι λόγω του ότι η τιμή του μπετόνα εδώ στην Κάλυμνο είναι ιδιαίτερα υψημένη. Με βάση τη μελέτη να ξεκινήσει ο δρόμος του Πλατή Γιαλού και ζητούμε συγγνώμη. Θα κάνω... Για τον περιφερειακό, να ξέρετε ότι επειδή φύγατε λίγο νωρίτερα για μια άλλη σύσκεψη, είπε ο κύριος Νομικάριος ότι είναι το μεγάλο μας όνειρο του χρόνου, ώστε να μην έχουμε τέτοιες δεσμεύσεις στο πέταλο για μια αποκριάτικη ή λευκή νύχτα. Είναι να έχουμε την αποσυμφόρεση και εδώ, από τον περιφερειακό. Ακούστε, και εδώ ναι. Θα κάναν θάλασσα η παράταξη του κυρίου Γαλουζή. Συγχωρέστε με. Συγχωρέστε με. Πήγαν να ξεκινήσουν τον δρόμο. Μία μέρα πήγε τα μηχανήματα του στρατού και του σταματήσαν γιατί δεν είχαν καμία άδεια. Υπογράψαμε, έχουμε προς υπογραφή δύο προγραμματικές συμβάσεις. Η μία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τον δρόμο στη Ψέριμο, η άλλη με το Υπουργείο Πολιτισμού για τον ηλεκτροφωτισμό του κάστρου του χωριού. Επειδή θα ανακοινώσουμε τι κάναμε αυτά τα τρία χρόνια, θα δει ο κύριος Γαλουζής τι εντάξαμε, να μας πει εκείνος τι έκανε στα πέντε χρόνια με φιλική του κυβέρνηση. Εγώ στο τέλος είμαι και αντιπολιτευόμενος. Εγώ είμαι Πασόκ, η κυβέρνηση είναι Νέα Δημοκρατία. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά όλη την κυβέρνηση, διότι έχει στηρίξει αυτή την προσπάθεια που κάνει το νησί. Μου λέει εμένα τι κάναμε. Μα τα τελευταία 2 εκατομμύρια για τις κατολιστήσεις των βράχων είναι όλα τα λεφτά, είναι τα δύο προγράμματα που έβαλε. Για τον παιδικό σταθμό και για το Καρπάθιο. Εκ των οποίων το ένα το είχα εντάξει εγώ. Λοιπόν, τολμά, έχει πρόσωπο και λέει τέτοιες ανοησίες. Εντάξει, το λέμε αυτό κύριε Δήμαρχε, με τη φρίκη που βλέπουμε να συμβαίνει στη γείτονα χώρα και στη Συρία, έτσι αυτές τις μέρες. Κυρία Κουκιαίνη, ακούστε. Ο Χριστός να μας βοηθήσει. Εμείς είχαμε ακριβώς την πρόνοια να βάλουμε το νησί σε ένα πρόγραμμα τέτοιο και τώρα είμαστε στη φάση με τον τρόπο ώστε το ταχύτερο δυνατό να υπάρχουν αναθέσεις. Ναι. Περιμένουμε οδηγίες και από την αποκεντρωμένη και από την περιφέρεια, από τον υπεύθυνο τον κύριο Λιμπερόπουλο που έχει την ευθύνη του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Καλώς. Και από την Αθήνα και με τις τεχνικές υπηρεσίες. Αυτή τη βδομάδα θα έχουμε κρίσιμες συζητήσεις για την ανάθεση αυτού του έργου. Ναι, ναι, μεγάλη ανάγκη. Μεγάλη ανάγκη, λέτε. Παντού, βέβαια, σε όλα τα χώρα. Πού ήταν ο κύριος Γαλουζής τόσα χρόνια για αυτό το τεράστιο θέμα. Κυρία Κουγιάννη, ακούστε. Εμείς, επί του παρόντος, είμαστε σε μια φάση που δουλεύουμε με τα κεφάλια σκυφτά, δεν μας ενδιαφέρουν οι κορώνες των αντιπολιτεύσεων. Αυτό και μόνο το έργο είναι το μεγαλύτερο έργο, γιατί έχει να κάνει με την ασφάλεια όλου του νησιού. Ναι, κύριε Δημάρχε, την παραμονή των εκλογών τελειώνει το έργο σας, έτσι, εκείνη την ώρα που θα κρυθείτε. Ακριβώς. Μέχρι τώρα, μέχρι τότε δουλειά. Μία η ώρα το μεσημέρι, ναι, θα κόψουμε την πίτα, είστε προσκεκλημένα τα μέσα. Που για πρώτη φορά ο τυχερός της χρονιάς θα πάρει μία χρυσή λίρα. Στην κληροτίδα μπαίνουν 194 υπάλληλοι. Μάλιστα, πολύ ωραία. Όλοι μόνιμοι, ορισμένου χρόνου, σύμβουλοι, όχι δημοτικοί, εργαζόμενοι. Εργαζόμενοι του Δήμου. Λοιπόν, όλοι μπαίνουν στην κληροτίδα και ένας θα είναι ο τυχερός που θα πάρει μια χρυσή λίρα. Αγγελικούλα, καλή επιτυχία. Η Αγγελική λοιπόν συμμετέχει στην κλήρωση. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Επίσης. Και στο τελευταίο μέρος της εκπομπής σας λέω ότι υπάρχουν αποκριάτικες γιορτές και σχολείων με χορούς και τραγούδια και φορεσιές ωραίες των παιδιών. Οπότε θα επιλέξετε να πάτε σε μία, δύο, έτσι ό,τι προλαβαίνετε κι εσείς. Διαβάζω όμως και για τις 19 Φεβρουαρίου ημέρα Κυριακή της αποκριάς που το Λύκειο Ελληνίδων, το Σωματείο λοιπόν, διοργανώνει αποκριάτικη συναισθίαση στο εστιατόριο Στάλα στις Μυρτιές. Και θα διασκεδάσουμε, όπως αναφέρει, με την ορχήστρα του Πέτρου Καλοδούκα.
Θα είναι η ώρα της άφιξης και συγκέντρωσης γύρω στη 1:30 το μεσημέρι. Η τιμή πρόσκλησης είναι 15 ευρώ χωρίς τα ποτά. Δηλώστε έγκαιρα, λέει, τη συμμετοχή σας στα τηλέφωνα. Για την κυρία Βεργή Αγγελική, αν θέλετε να καλέσετε, είναι το 47-150. Και για την κυρία Πρόεδρο, Καλλιόπη Κασάρα, 69-74-391-099. Κάθε φορά θα σας λέω και άλλα ονόματα και άλλα τηλέφωνα, για να μην διαβάζουμε όλα αυτά και σας ζαλίζουμε. Πάμε τώρα όμως να κλείσουμε με τη μεγάλη σημερινή γιορτή του Αγίου Χαραλάμπους. Πάμε μέχρι το χωριό Εσπερινό, στον Ιερό Ομώνυμο Ναό. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Έτσι θα κλείσουμε. Από όλους εμάς έχετε τις καλύτερες ευχές για μια όμορφη δημιουργική ημέρα και ένα χαρούμενο Σαββατοκύριακο. Γεια σας! Σε τον κόσμο διά του μαρτυρίου έλυσας τον φιλόρο της φορτωμένα Thank you.